Των ανθρώπων ηθικάτε κόσμησας, βασίλειον ιερά θερμα, πατερός ειμήν το μεγα έλεος. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγα έλεος και ορθοδόξων χριστιανών, γιατί δεόμεθα υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, του καταξηράν θάλασσα δίνει τον αίων εν γι'αυτόν, της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτόν ειρηνικών και σωτήριων, γιατί δεόμεθα υπέρ του συλλογιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να αναπέμπουμε εν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αήγης του Σεώ εξόντας εισόδους και εξόδους ημών, πρίκυνον εν αγαπής την ζωήν ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των θείων σου εντολών, ότι ούκα πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, πρεσβείς των εκνών του Μητρός. Μην δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων και Δικαίων Θεών Πατώρων Ιωακήμ και... Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννη του Σκενεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών ημάς. Καλή χρονιά σε όλους. Και φέτος είστε κοντά μας, συμπληρώνοντας 3 χρόνια στο Σύλλογο. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο του νέου Δήμα με 2 που είναι κοντά μας, τον κύριο Αντωνιάδη και τον κύριο Κεσία από την περιφέρεια τώρα πλέον, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμα με 2, τον κύριο Λιάση, τον κύριο Μωυσιάδη, τον κύριο Τζίγα, τον κύριο Μπάντη, κύριος Κωσές. Εδώ είναι, εκεί. Τον αντιδήμαρχό μας, τον κύριο Δελιγιαννίδη. Να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν μέχρι σήμερα το Σύλλογο να φτάσει μέχρι εδώ που ήρθε. Θέλω να σας πω ότι είχαμε βάλει ένα στόχο πέρσι να κάνουμε τις στολές. Γιατί χορευτικό χωρίς στολές. Με τη βοήθεια τη δική σας και τη μεγάλη βοήθεια του κύριου Ζουφίδη, καταφέραμε και κάναμε 30 στολές. Να σας πούμε ότι δεν φτάνουν οι στολές. Τα παιδιά αυξηθήκαν. Φτάσαμε στα 50. Ζητάμε και πάλι τη βοήθειά σας να κάνουμε άλλες 20 για να ντύσουμε όλα τα παιδιά. Κατά τη διάρκεια του χρόνου θέλουμε να ετοιμάσουμε και την έδρασο που μας παραχώρησε ο απερχόμενος Δήμαρχος κ. Μπιντάκης, το παλιό αμφιθέατρο του Δημαρχείου. Θέλουμε να γίνουν κάποιες δουλειές. Και σκεφτόμαστε να το κάνουμε και εντευκτήριο, όσο είναι δυνατόν. Να έχει μερικά παιχνίδια μέσα για τα παιδιά, να τα μαζεύουμε εκεί κάποιες μέρες τη βδομάδα, κάποιες ώρες, να λείψουν και λίγο από τα ίντερνετ και τους καφέδες, να προσφέρουμε κι εμείς όσο μπορούμε στον πολύτιμο χρόνο τους κάτι. Εκεί που θα χρειαστεί αρκετή δουλειά, αρκετά λεφτά, ευελπιστούμε στη βοήθεια του νέου Δήμου. Ήταν και είναι κοντά μας. Ο δεύτερος στόχος μας δηλαδή είναι να κάνουμε το χώρο μας. Αφού κάναμε τις στολές, τώρα μένει να κάνουμε το χώρο μας. Σας παρακαλούμε και ευχαριστούμε που είστε μέχρι σήμερα κοντά μας, να συνεχίσετε να είστε. Βγάλαμε και ένα προγραμματισμό για το 2011. Ο στόχος εύκολος βέβαια, αλλά και πάλι τη βοήθειά σας. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας και να συνεχίσετε να είστε κοντά μας. Ευχαριστώ.
Κοίταξε να μπει στο ίντερνετ μεθαύριο. Μεθα υπέρ του συνδέσμου γυναικών φιλότα των απειδεκομένων των παρασού μέγα και πλούσιων Έλληνες ότι λέιμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν να πέμπαμεν μες των αιώνων του Κυρίου Δεϊθόμεν Κύριε Λέησον Κύριο Θεός ημών ο καιρός και χρόνος εν τη Θεία εξουσία τέμενος και τη ζωήν ημών εις Κύριε σου διακρατών επάκουσον ημών διαμένου σου εν σών τους πλακούντας τούτους τους προσφερωμένους εις δόξαν συν και τιμήν του Εναγής Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας ελπήκαμε εν το ζώντι Θεό εις τους αιώνας ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους πλήθυνον εν αγαθή στην ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των θείων σου εν τον ευλογισμένη και ευλογημένη. Θέλω να πω για τις γυναίκες του συνδέσμου φιλότα. Τα τελευταία χρόνια είχαμε άριστη συνεργασία. Επισκεφτήκαμε με τις γυναίκες δύο φορές, αν δεν κάνω λάθος, δύο φορές στο χειροκομείο με τις γυναίκες και στις τρεις εκκλησίες κάνανε δωρεά οι γυναίκες και στον Άγιο Γιώργη κάνανε 300 ευρώ για το αερόθερμο. Πόσα? 300 ευρώ. Στον Άγιο Βασίλη 1000 ευρώ για την αγιογραφία. Στην Αγία Παρασκευή φέτο κάναν 500 ευρώ για τους διαδρόμους και ένα έπιπλο και το ενοριακό που το ενοριακό, η βαφή του ενοριακού κέντρου και εύχομαι αυτή η συνεργασία να συνεχιστεί. Επίσης σας ενημερώνω 29 του μηνός ημέρα Σάββατο η Εκκλησία μας διοργανώνει μία εκδρομή, μονοήμερη εκδρομή. Το δρομολόγιο έχει ως εξής το πρόγραμμα. 8 η ώρα από τον Άγιο Βασίλη θα φύγουμε, θα προσκυνήσουμε τον Άγιο Αντώνη στην Πέργη. Και εμείς να σας καλησπερίσουμε, να σας πούμε εκ μέρους του Συνδέσμου Γυναικών χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ευχόμαστε ο καινούργιος χρόνος να φέρει υγεία, χαρά και ευτυχία στις οικογένειες όλων μας. Και να σας κάνουμε και κάποιες ανακοινώσεις. Στις 28 του Γενάρη, ημέρα Παρασκευή, από το Κέντρο Υγείας του Αμιντέου θα έρθει κινητή μονάδα για τεστ ΠΑΠ κάτω στο καινούριο κτίριο του Δημαρχείου. Από τις 9 η ώρα θα ξεκινήσει η εξέταση μέχρι τις 1 και θα είναι δωρεάν. Μετά το μοίρασμα της Βασιλόπιτας, όπως ξέρετε όλες, θα έχουμε και εκλογές. Και θέλουμε και όσες θέλουν να βάλουν υποψηφιότητα. Και αφού εγώ δεν θα ξαναβάλω, σας ευχαριστώ πολύ εκ μέρους μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία που είχαμε στα δύο αυτά χρόνια. Να κάνουμε μία Από αύριο θα είναι πάνω, αλλά